Όμικρον Διαφημιστική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαφήμισης. Την πρώτη θέση στην Ευρώπη, την πρώτη στην Ελλάδα και τη 19η στον κόσμο κατέκτησε στην κατηγορία της η ομάδα ρομποτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής που έγινε στο Κατάρ από τις 6 ως τις 8 Νοεμβρίου. Η πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα στη ρομποτική έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση στην Τόχα, είδε και έζησε τον ανταγωνισμό και ετοιμάζεται από τώρα για του χρόνου. Το Πανεπιστήμιο μας πέτυχε μια καλή θέση στους 37 συμμετεχόντες από όλο τον κόσμο, 37 ομάδες, ήρθαμε 19η. Αυτό εδώ πέρα πρέπει να το συγκρίνουμε, είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη βέβαια. Υπήρχαν και από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, βρήκαμε πρώτοι στην Ευρώπη και 19η στον κόσμο. Το ότι βγήκαμε 19η δεν μας στεναχωρεί. Ίσα-ίσα, καταρχήν είναι ένα πολύ καλό επίτευγμα. Πρώτη φορά κατέβηκε αυτή η ομάδα και επέτυχε αυτή τη θέση. Και πρέπει να σκεφτούμε ότι οι ομάδες που βγήκαν πρώτοι, π.χ. η Ταϊβάν, εκτός του ότι ασχολούνται πολλά χρόνια με αυτό, είχαν και πολύ καλύτερο εξοπλισμό. Εμείς είχαμε τα βασικά αισθητήρια και έναν μικρό επεξεργαστή, ενώ οι άλλες ομάδες είχαν μεγαλύτερο budget, είχαν καλύτερη στήριξη οικονομική, είχαν πιο ακριβά αισθητήρια, πιο γρήγορους επεξεργαστές και μπορούσαν να ανταποκρίνονται πιο γρήγορα τα ρομπότ στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Εμείς λοιπόν θα βάλουμε του χρόνου σκοπό να προσπαθήσουμε να αγοράσουμε αυτά τα ακριβά αισθητήρια ώστε τουλάχιστον να συναγωνιζόμαστε φύσης όρους. Η ομάδα μετά που πήρε το εισιτήριο για την Ολυμπιάδα ξεκίνησε έναν αγώνα δρόμου έβρεσης χορηγών για να μπορέσει να αγωνιστεί στο Κατάρ. Τρεις εταιρείες με τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έκαναν το όνειρο της ομάδας πραγματικότητα. Από αυτόν τον διαγωνισμό αποκτήσαμε νέες ιδέες, εμπειρία και ευελπιστούμε του χρόνου να βγούμε νικητές. Να γυρίσουμε νικητές. Άγχος υπήρχε. Άγχος υπήρχε, γιατί διαγωνιζόμασταν εναντίον δύσκολων ομάδων. Είχαμε μια ατυχία στο πρώτο γύρο με τον αισθητήρα, το οποίο ήταν αναγνώριζε σωστά τη φωτεινότητα του χώρου. Αλλά στο δεύτερο γύρο τα διορθώσαμε τα προβλήματα που είχαμε. Είχαμε ένα καλό αποτέλεσμα, νικώντας ακόμα και την ομάδα της Αμερικής. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Είδαμε πολλές ομάδες από όλο τον κόσμο που διαγωνίζονταν στο διαγωνισμό του WRO. Διαφορετικά ρομπότ, διαφορετικές ιδέες. Με τον εξοπλισμό που είχαμε, το βασικό εξοπλισμό, καταφέραμε μια αρκετά καλή θέση στον κόσμο. 19η σε όλο τον κόσμο, πρώτη στην Ευρώπη, πρώτη στην Ελλάδα. Αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα με τον αισθητήρα εξαιτίας της φωτεινότητας του χώρου. Την προηγούμενη μέρα που κάναμε δοκιμές, η φωτεινότητα ήταν διαφορετική και έτσι ήρθαμε προεκπλήξεως, καθώς ο αισθητήρας του ρομπότ δεν αναγνώριζε την μπάλα. Με αποτέλεσμα ο πρώτος γύρος να μην πάει καλά, να πάρουμε μόνο 9 πόντους. Στο δεύτερο γύρο, στη μισή ώρα που είχαμε να προετοιμάσουμε το ρομπότ, καταφέραμε να διορθώσουμε το πρόβλημα με τον αισθητήρα. Όπου και μαζέψαμε τους περισσότερους πόντους, 32 πόντους, όπου με το άθροισμα αυτών των πόντων, 41 πόντους, καταφέραμε και φτάσαμε σε αυτή τη θέση. Κατασκευάσαμε το ρομπότ με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να προσαρμολογηθεί και να ξανασαρμολογηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Αντιμετωπίσαμε κάποια μικρά προβλήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα, κυρίως με τον αισθητήρα της φωτεινότητας, αλλά αυτά δεν μας εμπόδισαν από το να παίξουμε και να πάρουμε μια πολύ καλή θέση στο παγκόσμιο. Ήταν κάτι που περίμενες. Θέλω να πω πως όλη αυτή η διοργάνωση από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα ήταν κάτι που είχες στο μυαλό σου ή είδες κάποια πράγματα που σου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Η αλήθεια είναι πως τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ καλύτερα από όσο τα περίμενα. Περίμενα να αντιμετωπίσουμε πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες και γι' αυτό και ήμασταν προετοιμασμένοι για όλα αυτά.